Κάτσε μωρέ, τραβάνε το Είμαστε σε έναν τόπο ιερό από τον οποίο έχουν βγει άγιοι και ήρωες. Η Δημητσάνα δικαίως ονομάζεται του γένους η Λαμπάδα, γιατί από τον τόπο αυτό ξεκίνησε η σπίθα της Λευτεριάς. Οι κάτοικοι της υπήρξαν μαχητές σε χρόνια δύσκολα. Η κληρική της ήταν και είναι πραγματικοί πατέρες και διδάσκαλοι. Μέσα στο φαράγγι του Λουσίου, τέσσερα μοναστήρια στέκουν όρθια από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι και τώρα και δίνουν μαρτυρία υγιούς πίστης και γνήσιας λατρείας. Στη Μονή του Φιλοσόφου λειτουργήσε σχολείο και από εκεί αποφύτησαν πατριάρχες, επίσκοποι, ιερείς, δάσκαλοι, λόγοι, οι οποίοι έφτασαν μέχρι τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και με το λόγο τους και το έργο τους ετοίμαζαν την ώρα της Ανάστασης του υποδηλωμένου γένους. Αγαπητοί μου, πατάμε σε τόπο ιερό. Άγια είναι εδώ τα χώματα. Όλοι μας εδώ αναβαπτιζόμαστε σε ιδανικά σπουδαία και ιερά, που δυστυχώς αλλοιώνονται μέρα με την ημέρα. Είναι αυτά τα ιδανικά ίδια που μας έκαναν να γράψουμε χρυσές σελίδες μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Όμως και σήμερα οι Δημητσανίτες δεν το βάζουν κάτω. Οι λαμπαδιδρομίες είναι ένα ακόμα ανάχωμα στο ισοπαίδωμα. Εδώ αγαπητοί μου υπάρχουν ακόμα γυναίκες που μοιάζουν με αυτές του 21. Γυναίκες που το λέει η καρδιά τους, που σέβονται την ιστορία και την καταγωγή τους, που τιμούν τους ήρωες, που υπηρετούν τις παραδόσεις,
με πρωτεργάτη την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγγελική Μπύρη και άλλες άξιες γυναίκες. Έγινε το θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ξεκίνησαν την αναβίωση του εθήμου της λαμπαδιδρομίας με λίγους ανθρώπους και να σήμερα χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν και κάνουν τη Δημητσάνα και την ιστορία της γνωστά σε όλο τον κόσμο μέσω της εδώ παρουσίας σας και του διαδικτύου. Γυναίκες που τις καμαρώνουμε για τη λεβεντιά τους και την αξιοσύνη τους, τις ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως και όλους τους διοργανωτές, τους συνεργάτες, φυσικά το Δήμο, είναι παρόν ο Δήμαρχος Γορτινίας και οι βουλευτές του νομού. Φίλοι της Δημητσάνας, αγαπητοί επισκέπτες, υπάρχει ελπίδα. Έχει βαθιές τις ρίζες η πατρίδα μας. Ας δώσουμε στα παιδιά μας, σαν παρακαταθήκη και πρίκα, τα ήθη και τα έθιμά μας. Δεν είναι η παράδοση ένα κλειστό, άχρηστο, αραχνιασμένο ντουλάπι, αλλά ένα ποτάμι που ρέει καθαρό και γάργαρο νερό, με το οποίο ο νέος άνθρωπος μπορεί να ξεδιψάσει. Δώστε στα παιδιά σας αυτές τις αρχές και τις βάσεις. Ελάτε του χρόνου εδώ με τους φίλους σας και τα παιδιά σας, για να ξαναγράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω οι ήρωες του αγώνα! Ζήτω η Δημητσάνα! Ζήτω το 1821! Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ορκίζομαι στο Θεό και στη σκλαβωμένη μου πατρίδα. Ορκίζομαι στα πολύχρονα βάσανά της. Ορκίζομαι στα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνες έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα της. Ορκίζομαι ότι θέλω να είμαι σε όλη μου τη ζωή πιστός στην πατρίδα μου. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού ότι όλη μου τη ζωή θα είμαι πιστός στη θρησκεία μας. Ορκίζομαι να φυλάξω το μυστικό, αυτό που θα μάθω ακόμα και σε βάσανα φρικτά και στο θάνατο να με οδηγήσουν. Ορκίζομαι για την ελευθερία των Ελλήνων. Ελευθερία ή θάνατος. Υπέρμακος στρατηγότα νικητήρια, ως μητροφύσα των δεινών ευχαριστή. Καλώς ήρθατε στην παροτουκαπνισμένη του έθνους στην ηρωική Δημητσάνα. Σήμερα για 12η χρονιά τιμούμε τους προγόνους μας πανηγυρίζοντας. Στο Μοριά ήταν που μπήκαν οι βάσεις για την απελευθέρωση
και ιδιαίτερα εδώ στην Δημητσάνα, γενέτειρα ηρώων παρά του ποθήκη του έθνους. Ήρωες με τόλμη και θάρρος που πήραν την απόφαση να οργανώσουν την Επανάσταση και το ρίσκο να πάρουν τα όπλα. Απόψε είμαστε όλοι εδώ, σε έναν τόπο φορτωμένο θάνατο και αθανασία. Βαδίζουμε στα ίδια χνάρια των προγόνων μας με δάδες στα χέρια, σε μια ατμόσφαιρα αποπνικτική από τη δημητσανίτικη παρούτη, για να τιμήσουμε όλους εκείνους που με αίμα και θυσία προσέφεραν σε εμάς το υπέρτατο αγαθό.